να πάμε λίγο στη γυναική ομάδα βόλεϊ που έχει και ντέρμπι. Τα ξέρεις τα πράγματα καλύτερα. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής την Εύη Χαντάβα. Να την καλησπερίσουμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλησπέρα. Με υγεία και επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά και από τη μεριά μας. Και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας. Μακάρι και υγεία νομίζω σε όλους σας. Το ότι η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά νομίζω δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα, έτσι δεν είναι? Οπότε είστε μέσα στους στόχους σας, στο πώς περιμένατε να εξελιχθεί μέχρι τώρα η χρονιά. Ναι, σίγουρα το να έχουμε 11-11 νίκες είναι κάτι πολύ θετικό για την ομάδα μας. Μας δίνει ένα πλεονέκτημα ψυχολογίας. Και τώρα ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, ουσιαστικά που είναι ο πιο σημαντικός γύρος. Ναι. Ξεκίνημα με απαιτητικό μάτς, έτσι δεν είναι? Ναι, ουσιαστικά είναι το μάτς της χρονιάς, θα το έλεγα. Είμαστε εμείς με 31 βαθμούς πρώτες και ο Παναθηναϊκός ακολουθεί με 30 βαθμούς και παίζουμε μέσα στην έδρα μας την Κυριακή. Και θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά μάτς της χρονιάς. Οπότε φαντάζομαι ότι περιμένετε και τη βοήθεια του κόσμου, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον έχετε κερδίσει το δικαίωμα να ζητάτε τις συμπαράσεις του κόσμου παραπάνω από ό,τι έρχονται κάθε φορά στα παιχνίδια σας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα τους χρειαστούμε πάρα πολύ δίπλα μας να κάνουμε μια όμορφη κερκίδα, μια όμορφη ατμόσφαιρα. Γιατί όπως γνωρίζετε, πάντα ο κόσμος είναι ο έθνος παίκτης μέσα στο γήπεδο. Οπότε αυτό σίγουρα θα είναι ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα για εμάς. Όλη αυτή η πορεία με τις νίκες έχει έρθει τόσο εύκολα ή είναι και προϊόν σκληρής δουλειάς? Γιατί εντάξει, καλά τα λέμε. Κάθε εβδομάδα μας έχετε συνηθίσει σε νίκες και τον κόσμο. Έρχονται εύκολα νίκες? Είναι ο ΠΑΟΚ τόσο καλύτερος από τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος? Είναι προϊόν σκληρής δουλειάς? Τύχεις καμιά φορά σε ορισμένους αγώνες, δεν ξέρω. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Κάποια παιχνίδια, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιες ομάδες, δεν ήταν και τόσο δύσκολα. Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα μας είναι ένα σκαλί πάνω από το επίπεδο της Pre-League. Αυτό το δείξαμε και σε φιλικά που παίξαμε στην προετοιμασία με ομάδες της Α1, με ομάδες του εξωτερικού και τις κερδίσαμε. Οπότε θεωρώ ότι σίγουρα είναι η δουλειά που γίνεται μέσα στο γήπεδο, μη τι άλλο, αλλά σίγουρα είναι και η εμπειρία που έχουμε κάποιες παίκτες μέσα στην ομάδα. Ραφαήλ. Θα είπαμε νομίζω και με την Εύη το πρωί, γιατί θα την έχουμε αύριο και συνέντευξη στην εφημερίδα Φόρσα που θα κυκλοφορήσει. Πού πιστεύει ότι θα κριθεί το αυριανό παιχνίδι, ποια είναι τα του ΠΑΟΚ, ποιοι τι περιμένουν από τον Παναθηναϊκό και τι θα πρέπει να προσέξουν? Αυτό κυρίως, σε αγωνιστικό επίπεδο δηλαδή. Να μας πει κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο μάτς που ήταν μάτς πρεμιέρας, ξέρετε όλοι ότι είναι λίγο περίεργα τα πρώτα μάτς. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα έρθει πιο βελτιωμένος, θεωρώ, σε σχέση με αυτό που έπαιξε μαζί μας στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα και εμείς θα είμαστε καλύτερα, γιατί εννοείται ότι παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα έχει ζεστεί πάρα πολύ μεταξύ μας. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό μάτς. Ωραίο βόλεϊ, οπότε θέλω να πιστεύω ότι η νίκη θα είναι με το μέρος μας. Και από εκεί και πέρα μετά πρέπει να είμαστε φοβερά συγκεντρωμένοι για τα υπόλοιπα μάτια, γιατί κάθε μάτς είναι και η θέση μας. Εύα, ναι. Έχει γίνει και κλήρωση για τη φάση των 32. Νομίζω με ένα εμπόδιο της νέας γενιάς σας μεσοχωρίου που λογικά θα το ξεπεράσετε και θα πάτε στους 16. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη. Είναι το κύπελο, γιατί αν με το καλό περάσετε το ασβεστοχώρι, στη συνέχεια θα μπουν στη μάχη και οι 12 ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Είναι μια πρόκληση ή δεν το σκέφτεστε ακόμα να προχωρήσετε στο θεσμό όσο γίνεται παραπάνω? Όχι, φυσικά και είναι μια πρόκληση, απλά δεν είναι ο πρώτος μας στόχος. Από εκεί και πέρα εμείς θα μπούμε, αν περάσουμε το εμπόδιο της νέας γενεάς. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα η ομάδα θα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Λόγω του ότι είμαστε στην Pre-League με ομάδες Α1, οπότε αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ για μας. Και σίγουρα η ομάδα θεωρώ ότι μπορεί να φέρει κάποια καλά αποτελέσματα και στο κύπελο με την ομάδα που έχουμε. Από εκεί και πέρα ο στόχος που μας καίει εννοείται είναι να πάρουμε την πρώτη θέση και την άμεσα στην Α1. Εύα, είσαι μια αθλήτρια με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή, άμα δει κανείς το βιογραφικό σου, έχεις περάσει από Βραζιλία, Ρουμανία, Αζερβαϊτζάν. Έχεις πάρα πολλές παραστάσεις. Πώς διαφορετικά είναι τα πράγματα εδώ σε σχέση με εκεί? Κοιτάξτε να δείτε, η πολύ μεγάλη διαφορά που διακρίνω εγώ είναι ότι έξω είναι επαγγελματικά. Δηλαδή οι παίκτριες ζουν από αυτό. Και αυτό συνεπάγεται με το ότι υπάρχουν ομαδικές πρωινές προπονήσεις, υπάρχει περισσότερη δουλειά μέσα στο γήπεδο.
Εδώ πέρα δυστυχώς το βόλεϊ των γυναικών είναι ερασιτεχνικό, οπότε δεν μπορείς να ζήσεις μόνο από το βόλεϊ. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει η ίδια οργάνωση της ομάδος σε σχέση με έξω. Δηλαδή έξω προτεραιότητα ό,τι και να γίνει είναι η ομάδα. Δηλαδή προπόνηση με την ομάδα το πρωί, το απόγευμα. Ναι. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Σε αυτό υστερούμε πάρα πολύ δυστυχώς. Αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά γίνονται πάρα πολλές κινήσεις από κάποιες ομάδες, όπως είναι η δική μας ομάδα που υπάρχει πολύ μεγάλο όραμα με τον κύριο Αμυρίδη για το μέλλον, που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της Ελλάδος. Πόσο σημαντική είναι η στήριξη του κύριου Αμυρίδη, γιατί γενικά από ό,τι βλέπω όλες σας σε κάθε σας συνέντευξη τον αναφέρετε συχνά. Εννοείται, γιατί είναι ο άνθρωπος ουσιαστικά που έχει πάρει μια ομάδα από το μηδέν και την έχει φτάσει εδώ που την έχει φτάσει και πιστεύω ότι θέλει να πάει και πιο ψηλά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει στόχους και ένας αθλητής θεωρώ ότι χρειάζεται να ο πρόεδρος της ομάδας χρειάζεται να τον κρατάει, να έχει όραμα ο ίδιος ο πρόεδρος, έτσι ώστε να κρατήσει και τον αθλητή. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Κάτι που αναδεικνύει το βόλεϊ γενικότερα στην Ελλάδα και φυσικά στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και θέλουμε να φτάσει ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ ψηλά. Εύα, είναι πολύ εντυπωσιακό ότι παρότι είσαι σε μια μικρή ηλικία, εντάξει, έχεις αγωνιστεί και έχεις ζήσει σε Βραζιλία, Ρουμανία, Αζερμπαϊτζάν, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ιταλία, εντάξει, και φυσικά Ελλάδα. Νιώθεις τον εαυτό σου. Α, και Δονησία, ναι. Νιώθεις τον εαυτό σου τυχερό που έχεις δει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εντάξει, έχεις δει όλες τις κουλτούρες του κόσμου, απίστευτα μέρη φαντάζομαι, ναι, σε πολύ μικρή ηλικία, ναι, μέσω του βόλεϊ. Ναι, έφυγα από τα 20 μου, πράγμα το οποίο δεν το μετανιώνω με τίποτα. Εντάξει, σίγουρα υπήρχαν και πάρα πολύ δύσκολες στιγμές όταν πας έξω σε μικρή ηλικία και βλέπεις την ελίτ του γυναικείου βόλεϊ. Αλλά σίγουρα όλα αυτά με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα και σε χαρακτήρα, εννοείται, πιο πολύ. Ανεξαρτητοποιήθηκα πάρα πολύ, ωρίμασα πιο νωρίς. Γενικώς είχα πολλές δυσκολίες σχετικά, αλλά ανταπεξήλθα και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Οπότε δεν το μετανιώνω. Είχα βέβαια και τις πολύ όμορφες στιγμές, εννοείται, να ζήσω το βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, το οποίο θεωρώ είναι ένα από τα όνειρα των περισσότερων αθλητών στο βόλεϊ. Ήταν μαγεία για μένα και εύχομαι από εδώ και πέρα να πάνε και άλλες Ελληνίδες, αν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι στο μυαλό σου να φύγεις ή ταξίδια τέλος, θα μείνεις στην Ελλάδα? Δεν κλείνω πόρτες, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τον ΠΑΟΚ. Οπότε στόχος μου και προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ. Από όλες αυτές τις χώρες, Εύα, πού πέρασες καλύτερα, όχι σε αθλητικό επίπεδο, σε προσωπικό, να κάνεις φίλους, να δεις πράγματα? Ποια περίοδο θυμάσαι με μεγαλύτερη αγάπη? Από τη Βραζιλία και την Ινδονησία. Πάρα πολύ αγάπη πήρα από αυτή τη χώρα. Πέρασα εκπληκτικά. Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και εννοείται ότι έπαιξα και πάρα πολύ καλό βόλεϊ. Το βραζιλιάνικο βόλεϊ είναι κάτι σαν το αντίστοιχο για το ποδόσφαιρο στην Αγγλία, έτσι δεν είναι? Τον αγωνιστή στο βραζιλιάνικο, ναι, περίπου. Έχουν το ποδόσφαιρο σαν θρησκεία. Εντάξει, ναι. Βραζιλία, και πρώτο άθλημα έχουν το βόλεϊ γυναικών. Φαντάζομαι θέμα σύγκρισης δεν υπάρχει, δεν είναι ελληνικού βόλεϊ γυναικείου, όχι, όχι, ή ακόμα όχι, και ανδρικού. Κάναμε 7 ώρες την ημέρα προπόνηση. Αρχικά εκεί θεωρώ ότι είχα φτάσει στο πικ μου, γιατί πραγματικά έκλεινα τα μάτια μου, θυμάμαι, και έβλεπα μπάλα του βόλεϊ. Δηλαδή πήγαινα με τόση αυτοπεποίθηση στον αγώνα, γιατί σκεφτείτε αρχικά ότι είχαμε 8 προπονητές μέσα στην προπόνηση. 8 δυνατούς προπονητές που μας χτυπούσαν, λες και ήμασταν άντρες. Οπότε μετά πηγαίναμε στον αγώνα και οι μπάλες φαινόταν να ήταν τόσο αργές, δηλαδή πραγματικά απίστευτο βόλεϊ. Αλλά χαιρόμουν, δηλαδή ήμουν κουρασμένη, αλλά χαιρόμουν, γιατί έπαιζε πραγματικά πολύ καλό βόλεϊ εκεί. Άλλη ρυθμή εντελώς, έτσι. Ναι, καμία σχέση. Ένα σημαντικό μάτς, Εύα, ένα σημαντικό μάτς στη Βραζιλία για τις γυναίκες, να μιλήσουμε στο βόλεϊ. Πόσος κόσμος μπορεί να το δει, για να καταλάβει ο κόσμος ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ελληνικού βόλεϊ και βραζιλιάνικου? Μπορεί να φτάσει και στα 2.000, 1.500 άτομα σε κανονικά μάτς. Έτσι, σε ντέρμπι πάνε πολύ περισσότερο, στα μεγάλα μάτς. Ναι. Αλλά το θέμα είναι εκεί, το αβαντάζω, δηλαδή όλες οι διεθνείς, οι βραζιλιάνες παίκτες που είναι και πάρα πολύ γνωστές σε όλο τον κόσμο, παίζουν στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Γίνεται πολύ, τραβάνε το άθλημα διαφημιστικά πάρα πολύ με τηλεόραση, δηλαδή όλες, βλέπετε ότι στις τηλεοράσεις είναι όλες οι αθλήτριες του βόλεϊ που κάνουν διαφημίσεις για διάφορους χορηγούς. Ναι. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς αλλάζουμε τα σετ, μπορεί να διοργανώσουν παιχνίδια μεταξύ των φιλάθλων για να πάρουν μια φανέλα της ομάδας. Δηλαδή, πράγματα που παίζουν με τον κόσμο και τους κάνουν να πηγαίνουν στο γήπεδο και να ευχαριστούν ένα ωραίο θέαμα.
Είναι πολύ διαφορετικά, εντάξει, είναι άλλο επίπεδο εκεί. Κομμάτι της ζωής τους κάπως, μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ακριβώς. Ναι, το βόλιο το έχουν πολύ ψηλά. Ωραία. Εμείς να τους ευχηθούμε και πάλι καλή χρονιά, σε προσωπικό επίπεδο. Γερή να είσαι, η ομάδα να τα πάει όπως τα πάει. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι καλύτερο, μόνο νίκες. Και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο, αρχής γινωμένης από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε πραγματικά να έρθει ο κόσμος, γιατί πραγματικά τους χρειαζόμαστε. Και το αξίζετε κιόλας, το έχετε δείξει. Ναι. Υγεία σε όλες σας, καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Γεια σας.